Μετάδοση της λειτουργίας του 15 Αυγούστου από την Παναγία της Στίνου. Απαντά ο Υπουργός Επικρατείας κύριος Νικόλαος Παπάς. Κύριε συνάδελφε, για δύο λεπτά η πρωτολογία σας. Κύριε Πρόεδρε, να ρωτήσω γιατί δεν θα δείξουν τα κανάλια τίποτα από αυτά απόψε. Όχι, θα είμαι αφελής. Εδώ βλέπω πρωτοσέλιδα που λέει τα mail της προδοσίας, οι εντολές του Δουνουτού και της Eurostat προς τον Γιώργο Παπακοσταντίνου. Αλλοιώστε το έλλειμμα γρήγορα και με εχεμήθεια. Καλά, σιγά που θα το παίξει ο Αλαφούζος. Σιγά που θα το παίξει το Μέγκα. Σιγά είναι θέμα αυτό. Σιγά που θα το παίξουν ή θα αξιώσει ο κύριος Μητσοτάκης σε αυτούς που τους λέει ότι θα σας χαρίσω πίσω τις άδειες. Κύριε Μητσοτάκη, να τους δώσετε και τα δανεικά μόνο, γιατί έχουν χρωστάνε και πολλά. Πρέπει να πείτε ότι θα χαρίσετε και τα δανεικά για να μπορούν να ξαναπαίζουν οι ταβατζίδες. Κύριε Σπρίτζη, τι να σας πω, πάντως είναι να μην σας κάνει κανένα κουμπάρο. Κάνε κουμπάρο να δεις καλό. Εάν τους κουμπάρους σας τους δίνετε τα έργα με 60% και οι ταβατζίδες θα παίρνουν με 0%, τι να σας πω, εγώ δεν θα ήθελα να σας ξέρω, όχι να σας έχω κουμπάρο. Όμως, δεν μπορώ να καταλάβω τι κάνετε και εσείς. Καλά, είπαμε ότι βλέπουμε Sky να διασκεδάζουμε. Αλλά και όταν ο Sky κλέβει την εικόνα, ας πούμε, της Μεγαλόχαρης, πάλι διασκεδάζουμε. Διασκεδάζαμε όταν το Μέγκα πήγαινε και έκανε ρευματοκλοπή. Ούτε και αυτό ήταν θέμα για να παίξει τα δελτία ειδήσεων, βεβαίως. Είναι δυνατόν. Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, οι μάχες που ξεκίνησαν επί Πρωθυπουργίας Κώστα Καραμαλή συνεχίζονται και κορυφώνονται και είμαστε πραγματικά σε μια τέτοια συγκυρία, σε μια τέτοια στιγμή που ειλικρινά δεν μπορώ να καταλάβω πώς νιώθει ο κύριος Μητσοτάκης, γιατί το πώς νιώθουν οι νεοδημοκράτες το ξέρω, γιατί ένας από αυτούς είμαι εγώ σήμερα, που βλέπουν εκείνος ο αγώνας επιτέλους να δικαιώνεται. Ο πόλεμος λοιπόν με τους νταβατζίδες μένεται αλλά και κερδίζεται. Έχουν χάσει όμως, το βλέπουμε όλη την ψυχραιμία τους, βλέποντας ότι έφτασε το τέλος της βασιλείας των νταβατζίδων και φτάνουν στα πρωτοφανή για τα δημοκρατικά μας χρονικά γεγονότα να ποινικοποιούν ακόμα και τον κοινοβουλευτικό έλεγχο, κύριε Πρόεδρε. Λαθεύουν. Χρησιμοποιούν τις αγωγές ως φήμωτρο. Προηγήθηκε ο Δημήτρης ο Μελισσανίδης. Θα σας καταθέσω τις αγωγές. Ακολούθησε προλίγων ημερών ο Γιάννης Αλαφούζος, όπως με απείλησε μέσα στην Εξεταστική Επιτροπή. Και θέλω να πω ότι αυτές οι αγωγές τη δημοκρατία προσβάλλουν και όχι τον όποιον βουλευτή. Αγωγές που υποδηλώνουν την ετσιθελική νοοτροπία τους. Γιατί ένιωθαν οι άνθρωποι ότι ήσαν ανεξέλεγκτοι και ήσαν και υπεράνω των νόμων. Ότι μπορούσαν να αποδοπατούν και τη βούλη του ελληνικού λαού. Ως γνωστόν, εδώ και χρόνια έχω καταθέσει πάμπολες ερωτήσεις γύρω από αυτά τα ζητήματα που αφορούν σε γκρίζες ή παράνομες δράσεις διαφόρων επιχειρηματιών ή άλλων παραγόντων, προκειμένου να ελεγχθούν και να ενεργήσουν τα δέοντα υπουργοί. Λέει ο κύριος Σπρίτζης, 1,5 χρόνο περιμένει να δει τι θα γίνει με την Τίτζια. Τι θα γίνει, κύριε Σπρίτζη, να τους πείτε να πάνε να κάνουν μια αίτηση για το άλλο κρατικό ίδρυμα του Κορυδαλού. Γιατί και εκεί υπάρχει μεγάλη ουρά. Αυτό ακριβώς λοιπόν έκανα και με την υπαριθμόν 42-33 ερώτησή μου που ζητά ο κύριος Αλαφούζος 250 χιλιάρικα ευρώ εις βάρος μου. Την απειλή του καταρχήν ξαναλέω ότι δεν την λαμβάνω σοβαρά υπόψη, γιατί νομίζω ότι εκείνο που είναι σημαντικό είναι η Ελλάδα να μην επιτρέψουμε να είναι μπανανία, να έχει μια κολοβή κοινοβουλευτική δημοκρατία, να έχει φημωμένους και τρομοκρατημένους βουλευτές. Εγώ είμαι σίγουρος ότι όλοι οι συνάδελφοι, και πολύ πιο σίγουρος για μένα, ότι αυτές μας χαλιβδώνουν περισσότερο, γιατί έχουμε σύμμαχο τον ελληνικό λαό. Ταυτόχρονα όμως έχουμε υποχρέωση, θεωρώ κύριοι υπουργοί, να θωρακίσουμε τον κοινοβουλευτικό έλεγχο και το κοινοβουλευτικό έργο. Χωρίς λοιπόν να ζητώ καμιά προσωπική κάλυψη, μου αρκεί όμως πως από το βήμα εδώ της Βουλής είχα πει στην ώρα του Πρωθυπουργού σε σχετική ερώτηση που είχε έρθει εκείνος να απαντήσει πως οτιδήποτε μπορεί να μου συμβεί θα πρέπει να ξέρει ο πολιτικός κόσμος, οι Έλληνες πολίτες, η οικογένειά μου, τα παιδιά μου, τι έχει συμβεί και από ποιους έχει συμβεί.
Αυτή είναι η δικιά μου θωράκιση. Να καταγγέλω σήμερα, εδώ, από το βήμα της Βουλής, όλα αυτά. Και προσβλέποντας και σε εσάς, να πιστεύω ότι θα πράξετε κι εσείς τα δέοντα για να μην αισθάνεται κανένας απροστάτευτος και διοκόμενος ο κοινοβουλευτικός κόσμος της χώρας και η δημοκρατία σε αυτή την πάγια και σκληρή αναμέτρηση με όσους νομίζουν πως μπορούν ακόμα να δρουν σε βάρος της χώρας και των θεσμών ασίδωτοι αλλά και θωρακισμένοι. Μόνος λοιπόν θώρακα και καταφύγει όλων μας, τελειώνω κύριε Πρόεδρε, την ξέρει την ερώτηση ο κύριος Υπουργός, είναι η δημοκρατία και η διαφάνεια. Αλλά νομίζω ότι πρέπει να ακουστεί αυτά που είπα προηγουμένως και γι' αυτό τα λέω, γιατί γίνονται και την κατάλληλη στιγμή. Κύριε Υπουργέ, το ανέφερα αυτά με πιο πρόσφατο παράδειγμα, την επίσημη καταγγελία της ΕΡΤ. Προημερών κατά του ΣΚΑΙ, σύμφωνα με την οποία ο ιδιωτικός τηλεοπτικός σταθμός του κ. Αλαφούζου υπέκλεψε την μετάδοση της κρατικής τηλεόρασης από την πανηγυρική λειτουργία της τελετής της Τίνου ανήμερα το 15 Αυγούστου. Πληρώνει η ΕΡΤ, δηλαδή ο ελληνικός λαός, για να κάνει παιχνίδι ένας ιδιωτικός σταθμός. Μοιραία αναρωτιέμαι λοιπόν, ποιες μπορεί να είναι οι συνέπειες για τον ιδιωτικό σταθμό? Τι προβλέπετε από το θεσμικό πλαίσιο και αν εστάλει αυτή η υπόθεση στον εισαγγελέα ή αν κινήθηκαν αυτεπάγγελτα οι θεσμοί της πολιτείας για να τιμωρήσουν μια υποκλοπή που κατά την άποψή μου είναι απολύτως ενδεικτική ότι η νοοτροπία κάνουμε ό,τι θέλουμε και λογαριασμό δεν δίνουμε συνεχίζει να υπάρχει στο τηλεοπτικό μας βασίλειο. Και αν είναι έτσι, εάν δεν έχει κινηθεί καμιά διαδικασία κατά του ΣΚΑΙ του κ. Αλαφούζου από τους θεσμικούς φορείς ή από την ΕΡΤ, τότε αναρωτιέμαι κύριε Υπουργέ, με ποιο δικαίωμα η ίδια η πολιτεία τιμωρεί κάποιους που μπορεί να είναι φουκαράδες επειδή κλέβουν ρεύμα από τη ΔΕΗ ή αν μπορεί με την ίδια άνεση και ένας έμπορος που πληρώνει ακριβό ενίκιο για το μαγαζί του να πάει στην Αγία Παρασκευή και να ανοίξει τζάμπα στο Ραδιομέγαρο ένα καινούριο κατάστημα. Κύριε Υπουργέ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Νικολόπουλο, είναι προφανές ότι εδώ πρόκειται για κλοπή. Και είναι κλοπή εξόφθαλμη η οποία προσβάλλει την περιουσία της ΕΡΤ που είναι το υλικό το οποίο παράγει και προσβάλλει βεβαίως νομίζω και προσβάλλει και τους τηλεθεατές. Και αυτό που περισσότερο προσβάλλει, νομίζω όλους μας, όλο τον πολιτικό κόσμο, ελπίζω και η αξιωματική αντιπολίτευση να ταυτίζεται με αυτήν την θέση, την οποία σύσσωμος ο πολιτικός κόσμος πρέπει να διατυπώσει, αυτό που περισσότερο προσβάλλει είναι ότι όταν έγινε φανερό ότι κάποιοι πιαστήκανε με τη γίδα στην πλάτη και αποδείχθηκε ότι έκλεβαν το υλικό της ΕΡΤ, αντί να ζητήσουν συγγνώμη, ζητήσανε τα ρέστα. Και θέλω να καταθέσω στα πρακτικά, αν επιτρέπετε, σας ευχαριστώ πολύ, CD το οποίο περιέχει σχετικό βίντεο το οποίο ακριβώς αποδεικνύει ότι η εικόνα της ΕΡΤ εκλάπη, ότι τα σήματά της καλύφθηκαν και τεκμηριώνει με τρόπο νομίζω πέραν πάσης αμφισβήτησης ότι εκεί συντελέστηκε αυτό το γεγονός. Αυτό είναι νομίζω ένα σύμπτωμα μιας γενικευμένης νοοτροπίας της ιδιοκτησίας των καναλιών. Ιδιοκτησίες δηλαδή οι οποίες νομίζουν ότι η δημόσια περιουσία υπάρχει για να τους υπηρετεί και ότι μπορεί κανείς να έχει ιδιωτική επιχείρηση και να είναι και φανατικός μάλιστα της ιδιωτικής πρωτοβουλίας, αλλά μια ιδιωτική πρωτοβουλία η οποία βασίζεται δυστυχώς στα κλοπημαία και στα δανεικά και αγύριστα. Και αυτό το πράγμα νομίζω εδώ πέρα δεν αφορά την παρούσα κυβέρνηση. Δεν αφορά αυτή την κυβερνητική πλειοψηφία. Αφορά σύσσωμο τον πολιτικό κόσμο, ο οποίος πρέπει αυτές τις κρίσιμες ώρες να υψώσει το ανάστημά του και να προστατέψει αυτό που οφείλει να προστατεύει, το δημόσιο συμφέρον. Σας λέω λοιπόν κύριε Βουλευτά ότι η ΕΡΤ έβγαλε τις ανακοινώσεις, έχει στείλει τα εξώδικά της από την πρώτη στιγμή ενημέρωσε τον ελληνικό λαό. Θα ήθελα να καταθέσω και τα εξώδικα και τις ανακοινώσεις, επιτρέψτε μου, και να σας πω ότι η ΕΡΤ θα προχωρήσει στην κατάθεση μηνυτήριας αναφοράς για το συμβάν. Δεν θα το αφήσουμε να περάσει έτσι
και η περιουσία του ελληνικού λαού θα προστατευτεί και θα καταλάβει, νομίζω, ο καθένας ότι η ΕΡΤ δεν είναι φτωχός συγγενής του τηλεοπτικού τοπίου. Είναι ο δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός φορέας, ο οποίος βρίσκεται παντού, εκεί που, όπως απεδείχθη τελευταία, τα ιδιωτικά κανάλια δεν το βλέπουν και πολύ κερδοφόρο να παρευρίσκονται σε όλα τα μεγάλα γεγονότα. Για παράδειγμα, για τα υπόλοιπα θα σας απαντήσω στη δευτερολογία μου. Ευχαριστώ, κύριε Υπουργέ. Κύριε Νικολόπουλε. Ειλικρινά, πιστεύω όσοι βλέπουν τώρα αυτή τη συζήτηση από τις οθόνες τους, από το κανάλι της Βουλής, τι θα ήθελα να ρωτήσουν τον κύριο Παπά. Καλά, κύριε Παπά μου. Ένας δηλαδή που πάει και κλέβει το δημόσιο, που κλέβει την εικόνα της Μεγαλόχαρης, σήμερα είναι υποψήφιος. Μπράβο, κύριε Παπά μου. Συγχαρητήρια, κύριε Παπά μου. Και λοιπόν, και τι θα γίνει? Θα δώσει λοιπόν ο ένας ή ο άλλος από δάφτους 5, 6, 7, 8, 10, 15 εκατομμύρια, θα αφήσουν τα άλλα μαγαζιά χρεωμένα, να τα ξοφλήσουμε εμείς, εκτός αν κάτι έχετε να μας πείτε, για να χάσουν τον ύπνο τους, αν και στο ράτζο που θα είναι απόψε ελεύθεροι πολιορκημένοι καψεροί, αύριο μεθαύριο θα περάσουν μαύρες νύχτες, από ό,τι φοβάμαι και τους λυπάμαι τους καψερούς. Να σας πω, κύριε Υπουργέ, δηλαδή μπορεί ένας καναλάρχης να μετάσχει στο διαγωνισμό εάν το δημόσιο, εάν οι εισαγγελείς έχουν φτάσει στο σημείο και λέει εσύ έχεις ίσως 50 εκατομμύρια φόρο διαφυγή και επειδή σε φοβάμαι σου δεσμεύω όλη την ακίνητη και κινητή σου περιουσία. Κύριε Πρόεδρε, φανταστείτε να συμβεί μακριά από κοντά μας σε εσάς ή σε μένα αυτό. Να έρθει ο οικονομικός εισαγγελέας και να πει του δεσμεύω όλη την ιδιωτική του και την κινητή του και την ακίνητη περιουσία. Κύριε Παπά, συγγνώμη, το ξέρετε ότι πρέπει να κλείσουν αυτοί οι τραπεζικοί λογαριασμοί? Και γιατί ρε τους κρατάτε, τους τουρνάριδες και όλους αυτούς, τους επαγγελματίες διοικητές? Γιατί τους κρατάτε, τι είναι αυτοί στο απειρόβλητο? Εντάξει, άλλοι είναι ηθικοί αυτούργοι. Αυτοί γιατί δεν κλείνουν τους λογαριασμούς? Με τι λεφτά έρχονται να πάρουν άδειες? Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Ισχύουν οι εγγυητικές επιστολές ενός ανθρώπου που δεν έχει περιουσία. Αυτός πώς θα πληρώσει τώρα το προσωπικό του? Με τι λεφτά? Θα του δώσει ο μπαμπάς του? Από πού? Να ξέρουμε. Ρωτάει ο κόσμος. Βγαίνουν και μας κάνουν τους κίνσορες των άλλων. Είναι ψέματα. Όταν είναι κατηγορούμενος ο άλλος καναλάρχης που ήρθε λες και ήταν στο καφενείο στη Βουλή, έτοιμος να παραγγείλει και καφέ. Ο κύριος καναλάρχης εκείνος παρακάλαγε ότι δεν είχε λεφτά όσα του ζήταγαν για να μην την κοπανίσει για το εξωτερικό. Θα δείτε μεθαύριο που θα του καταθέσω τώρα για ψευδομαρτυρία και ψευδορκία στην εξεταστική. Εκεί θα δείτε τι θα γίνει. Και αυτός πάλι είναι υποψήφιος. Κύριε Παπά, μπορείτε να μας εξηγήσετε τι θα γίνει με όλα αυτά τα καλά παιδιά? Όλους αυτούς, όλα τα εύωσμα άνθη. Μα είναι κατηγορούμενοι. Μα είναι κατηγορούμενοι, δεν το λέει ο Νικολόπουλος, μα τους έχουν δεσμεύσει την περιουσία. Με ποια περιουσία έρχονται? Και κάνουν παράπονα, λέει, γιατί ο κουμπάρος, λέει, του Σπρίτζη έκανε 10 λεπτά, λέει, γιατί κόλλησε η Αττική το σύστημα. Και αφού κόλλησε, λέει, με πραγματικά λεφτά και κάνουν παράπονα. Αυτοί με πετσετάκια, με χαρτοπετσέτες και κάνουν τους μάγκες. Με τα λεφτά του ελληνικού λαού. Γίνομαι κι εγώ έτσι καναλάρχης, κύριε Παπά μου? Μπορείτε να δώσετε 1,5 δισεκατομμύριο και σε εμάς? Κύριε Παπά, νομίζω ότι πρέπει έστω σήμερα, μέρα που είναι, να μας πείτε ότι την επομένη την Τετάρτη δεν θα γελάμε με τα καμώματά τους, αλλά θέλουμε να μας κάνετε περήφανους. Θέλουμε να κάνετε εκείνο που δεν πέτυχε η κυβέρνηση Καραμπαλή. Και αφήστε τον κούλι. Δεν πειράζει, καταλαβαίνει ο κόσμος. Καταλαβαίνει πολύ καλά. Πέσε μου το φίλο σου να σου πω ποιος είσαι, λέει. Βλέπει με ποιους έχει ταυτιστεί. Και ξέρει ο κόσμος πολύ καλά. Δώστε μας λοιπόν καθαρές απαντήσεις, μέρα που είναι σήμερα. Αυτοί με τι λεφτά έρχονται και παίρνουν μέρος στο διαγωνισμό? Έχετε ελέγξει όλα αυτά? Ευχαριστούμε, κύριε. Και παρακαλώ να καταθέσω, να μου επιτρέψει ο Πρόεδρος να καταθέσω και όσα λίγο πριν. Κύριε Υπουργέ. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Να ξεκινήσω από ένα κομμάτι της ερώτησής σας, το οποίο αναφέρατε στην πρώτη σας τοποθέτηση, κύριε Νικολόπουλε.
σε σχέση με, με την ίσπραξη του τέλους χρήσης συχνοτήτων και του φόρου διαφημίσεων. Από τον Γενάρη του 2015 καταλογίσαμε αυτά που δεν καταλόγησαν οι προηγούμενες κυβερνήσεις. Ψηφισμένους νόμους που αφορούσαν και το τέλος χρήσης συχνοτήτων, 2% επί του τζίρου και το φόρο διαφημίσεων. Καταθέτω στα πρακτικά σημερινό έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, το οποίο δείχνει ότι έχουν εισπραχθεί 50 εκατομμύρια ευρώ, 50 εκατομμύρια ευρώ από τους δύο αυτούς σχετικούς φόρους, οι οποίοι ήταν ψηφισμένοι και δεν καταλογίζονταν. Επιτρέψτε μου. Είχανε, ακούστε κύριε Νικολόπουλε, πρέπει να αναγνωρίσουμε στον καθένα να υπερασπίζεται το κατά πώς καταλαβαίνει νόμιμο συμφέρον του. Πήγανε στα δικαστήρια. Τα δικαστήρια δεν τους δικαίωσαν και η υπόθεση πλέον αφορά τις φορολογικές αρχές. Έχουν πάει στην εφορία, άλλοι κατέβαλαν εφάπαξ, άλλοι ρυθμίσανε. Τα πάντα είναι νόμιμα. Δεν χαριζόμαστε σε κανέναν. Και μάλιστα σας έλεγα σε μια εποχή που και ο ελληνικός λαός καλείται να βάλει πλάτη. Τώρα, σε σχέση με, με τον συγκεκριμένο υποψήφιο, τον κύριο Αλαφούζο, στον οποίο αναφερθήκατε, οι προϋποθέσεις συμμετοχής του διαγωνισμού είναι πάρα πολύ αυστηρές. Η κάθε εταιρεία η οποία συμμετέχει έχει καταθέσει τις φορολογικές και τις τραπεζικές της ενημερότητες και όλα αυτά έχουν εξεταστεί ενδελεχώς και εδώ είμαστε να δούμε και οτιδήποτε άλλο. Σε σχέση με τις κατηγορίες. Κατηγορίες έχουν... Κύριε συνάδελφε, ακούστε. Επίκαιρες ερωτήσεις συζητάμε. Δεν κάνουμε διάφορα. Ευχαριστώ πολύ, αλλά... Μέσα στην ερώτηση, κύριε Νικολόπουλε, λέω, έχουν κατατεθεί τραπεζικές ενημερότητες, έχει γίνει ο έλεγχος των στοιχείων και τώρα είμαστε στο τελευταίο στάδιο της δημοπρασίας. Λοιπόν, το θλιβερό... Επιτρέψτε να σας πω πως είναι το εξής. Το θλιβερό είναι ότι πολλοί τολμούν να μιλούν για αυτό το διαγωνισμό. Και η αξιωματική αντιπολίτευση να λέει ότι είναι διαγωνισμός παροδία. Ένας διαγωνισμός ο οποίος έχει 9 συμμετέχοντες για 4 τηλεοπτικές άδειες. Είναι αυτός ο διαγωνισμός παροδία. Και δεν ήταν παροδία. Η ανοιχτή μεθόδευση με την οποία δώσανε στην εταιρεία η οποία αποτέλεσε τη συνέβρεση, για να μην πω τίποτα χειρότερο, των υπαρχόντων κακώς εχόντων και μη αδειοδοτημένων πανελλαδικών τηλεοπτικών σταθμών παραδώσανε τον αέρα της χώρας. Υπήρξε μία μεθόδευση. Και όπως είπε και ο Υπουργός Υποδομών, τα πράγματα σε σχέση με αυτή τη σύμβαση πρέπει οπωσδήποτε να πάρουν το δρόμο τους. Τι να συγκρίνει κανείς το διαγωνισμό που διεξάγεται τώρα, ο οποίος έχει πάρα πολύ αυστηρές προϋποθέσεις για την εταιρική μορφή, με το διαγωνισμό της Digia, το διαγωνισμό για τον πάροχο δικτύου, ο οποίος ακόμα και μονοπρόσωπες εταιρείες άφηνε να συμμετέχουν, που δεν είχε ως προαπαιτούμενο κανέναν έλεγχο για την προέλευση των κεφαλαίων. Ένα διαγωνισμό ο οποίος παραβίαζε την αρχή η οποία παντού επιζητούμε να εφαρμόζεται, να μην είναι ίδιος ο πάροχος δικτύου με τον πάροχο περιεχομένου. Εγώ θέλω, κύριε Νικολόπουλε, κλείνοντας, να απευθυνθώ καταρχήν στη Νέα Δημοκρατία και να της πω ότι πρέπει σήμερα να ανασκευάσει, να ανακαλέσει και να αλλάξει τη γραμμή περί ακύρωσης του διαγωνισμού. Τι λέει ότι θα κάνει η Νέα Δημοκρατία δηλαδή? Θα δοθούν άδειες μετά από 30 χρόνια σε αυτή τη χώρα για πρώτη φορά νόμιμες και εάν ποτέ πάρει την εξουσία θα τις ανακαλέσει και θα επιστρέψει τα λεφτά για να τις δώσει μετά σε ποιους? Να επαναφέρει αυτό το καθεστώς? Στοιχειώδης γενναιότητα και λογική. Σήμερα πρέπει η Νέα Δημοκρατία, αντί να μας κάνει κριτική, να ανακαλέσει. Να πει ότι θα αναγνωρίσει το αποτέλεσμα. Να μην κοροϊδεύει τον ελληνικό λαό. Να αναφερθεί στις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, οι οποίες λένε εδώ και χρόνια ότι το καθεστώς αυτό ήταν παράνομο. Στις τελευταίες αποφάσεις σε σχέση με τα ασφαλιστικά μέτρα που κατέθεσαν οι τηλεοπτικοί σταθμοί, οι οποίες στο σκεπτικό τους αναφέρουν ότι υπάρχει δημόσιο συμφέρον για την ταχεία ολοκλήρωση του διαγωνισμού. Αυτή η κυβέρνηση θα εφαρμόσει και το Σύνταγμα και τους νόμους. Θέλω να απευθυνθώ, κύριε Νικολόπουλε, και στους προκατόχους μου, οι οποίοι τελευταία, για λίγα λεπτά δημοσιότητας, έχουν πάρει το ξύφος και μας επιτίθενται. Θα τους καλέσω να τιμήσουν το παρελθόν τους.
Θα τους καλέσω να τιμήσουν το παρελθόν τους, να εξηγήσουν στον ελληνικό λαό γιατί δεν έκαναν αυτό που προέβλεπε ο νόμος, γιατί δεν έγινε διαγωνισμός επί δικής τους θητείας. Τους έβαλε κάποιος τρικλοποδιές? Τους πίεσε κάποιος? Βάλανε οι ίδιοι τρικλοποδιά στον εαυτό τους? Αυτά περιμένει να ακούσει από προκατόχους δικούς μου ο ελληνικός λαός. Και όχι φτηνή κριτική. Τέλος, κύριε Υπουργέ, θα καταλάβουν, παρακαλώ. Ολοκληρώνω 30 δευτερόλεπτα, κύριε Πρόεδρε, και σας ευχαριστώ για την ανοχή. Τέλος, θέλω να πω σε όλους τους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό. Τρόπος για υπέρβαση της νομιμότητας δεν υπάρχει. Και κανένας δεν πρέπει να προκαλεί την τύχη του. Οι νόμοι ισχύουν για όλους, ανεξαρτήτως τσέπης, ανεξαρτήτως ονόματος, ανεξαρτήτως ενδόξου παρελθόντος και μέλλοντος. Τελεία και παύλα. Όποιος νομίζει ότι μπορεί, τρομοκρατώντας δημόσιους λειτουργούς, να παρακάμψει την πρώτη διαδικασία, η οποία είναι διαφανής και κρυστάλλινη για το διαγωνισμό, πλανάται πλάνη νυχτρά και νομίζει ότι ζει σε προηγούμενες εποχές. Ευχαριστούμε, κύριε Υπουργέ. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σειρά έχει...